Στο σημείο αυτό, να καλησπερίσουμε εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος βρίσκεται στις Σέρρες και θα μιλήσει σε λίγη ώρα σε μια συγκέντρωση. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε καπιτάνιο. Επιτρέψτε μας για λίγα δευτερόλεπτα να ακούσουμε τη συνάδελφο Βαΐα Βαΐδου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί εξαιτίας των καιρικών φαινομένων έχουμε διακοπή ρεύματος σε αρκετά μεγάλα κομμάτια της πόλης. Καλησπέρα, Βαΐα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ και περίπου 3/4 με μία ώρα μεγάλα κομμάτια του νομού Σερών δεν έχουν ρεύμα λόγω των ισχυρών ανέμων. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι πρόβλημα υπάρχει στο Μητρούσι, στην Καμήλα, στο Άγιο Πνεύμα, στο Νέο Σούλη. Είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα και σε αρκετά άλλα σημεία, ακόμη και στην πόλη των Σερών. Το πρόβλημα υπήρχε από τους ισχυρούς ανέμους, όπως είπα και πριν, στο δίκτυο της ΔΕΗ. Προσπαθούν να δώσουν λύση οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, οι οποίοι έχουν βγει ήδη έξω. Δεν ξέρουν σε ποια σημεία ακριβώς πρέπει να επικεντρωθούν για να δοθεί σιγά σιγά το ρεύμα σε όλη την πόλη. Είπαν ότι περίπου σε μία ώρα θα αρχίσει να γίνεται η αποκατάσταση σταδιακά. Δεν πρέπει να ανησυχούν οι πολίτες. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι καλούν συνεχώς τα γραφεία της ΔΕΗ στις βλάβες προκειμένου να ενημερωθούν. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι σταδιακά θα αρχίσει να έρχεται η ηλεκτροδότηση σε όλα τα σημεία. Προσπαθούν να βρουν τι έφταξε και να το διορθώσουν. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι το οποίο χτύπησε το νομό Σερών. Σταδιακή η επαναφορά του ρεύματος. Τώρα, να έρθουμε σε εσάς, κύριε Λεβέντη. Ποιος καλός άνεμος, ελπίζω όχι του μπουρινιού, σας φέρνει στις Σέρρες? Ξέρετε τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, ότι η κυβέρνηση δεν έχει δεδηλωμένη και ότι συνεπώς οι εκλογές είναι πολύ κοντά και Άρα θεωρείτε ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο έτσι ατύπως? Μπορεί πολύ καιρό η χώρα να βρίσκεται με κυβέρνηση 123 εδρών? Δεν νομίζω. Ναι, αυτό το λέει και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορεί να στηρίξει έτσι. Άρα, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Άρα ουσιαστικά προετοιμάζεστε για εκλογές και κάνετε... Όχι, ασχέτως εγώ τις Σέρρες τις αγαπώ ασχέτως εκλογών. Και να μην ήταν εκλογές τώρα, εγώ στις Σέρρες κάθε 2-3 μήνες, 4, από ό,τι γνωρίζετε, έρχομαι και έρχομαι και στο κανάλι σας και είστε μάρτυρες ότι έρχομαι. Βεβαίως, είναι αλήθεια αυτό. Απλά βέβαια, αν ήταν μια απόλυτα φυσιολογική περίοδος, χωρίς κρίση, χωρίς τίποτε, θα μπορούσα να πάω κι εγώ για κανένα μπάνιο. Δεν έχω κάνει κανένα μπάνιο. Είστε λάτρης της θάλασσας? Εντάξει, είμαι ένας άνθρωπος που θέλω κι εγώ κάθε καλοκαίρι, όπως όλοι οι απλοί άνθρωποι, να κάνουμε 10 μπάνια. Φέτος δεν έχω καταφέρει να κάνω ούτε ένα. Μια και μιλούσατε για τις Σέρρες προηγουμένως και γενικότερα η Μακεδονία σας έχει δώσει καλά ποσοστά στις πρόσφατες εκλογές. Και εγώ θα της δώσω μεγάλα αντίστοιχα ποσοστά αγάπης όταν έρθει η ώρα. Δηλαδή άνθρωποι, εγώ δεν είμαι Μακεδόνας, εγώ είμαι Μεσσίνιος. Αλλά το ότι εκτίμησε το Βασίλη Λεβέντη πρώτη Μακεδονία, αυτό δεν θα το ξεχάσω όπου και αν φτάσω. Αυτό κατά τη γνώμη σας γιατί συνέβη? Και ήταν οι λόγοι? Συνέβη γιατί οι Μακεδόνες είναι πιο ντόμπροι λίγο και δεν περιμένανε να δούνε στο Μέγκα ή στον Αντένα στις δημοσκοπήσεις να δούνε το 5%. Πήγανε οι μόνοι τους και το δώσανε. Ενώ η Αθήνα, άλλες περιοχές διοικούνται από το χρήμα και από τη διαπλοκή και περιμένουν πρώτα να δούνε στις δημοσκοπήσεις το 5% για να πάνε το κάνουν 7%. Η Μακεδονία, όταν είδε ότι κάποιος λέει αλήθειες, ένα κόμμα 25 χρόνια καταδιωκόμενο την Ένωση Κεντρών, με αλήθειες και προδόθηκε και από τα άλλα κόμματα, γιατί να μην ψηφίσει? Τι άλλο να ψηφίσει η Μακεδονία? Ποτάμι, που είναι του Μπόμπολα τα τσιράκια? Να ψηφίσει Κουκουέ, που είναι σαν τους Ιαχωβάδες, μόνιμα όχι σε όλα? Να ψηφίσει Χρυσή Αυγή η Μακεδονία? Κάποιοι ψηφίσανε, αλλά οι Μακεδόνες φασίστες δεν είναι, ούτε μαχαιροβγάλτες. Το κόμμα λοιπόν της Ένωσης Κεντρών τέριαζε πολύ στο χαρακτήρα της Μακεδονίας και θα δείτε τώρα το ποσοστό. Τώρα, το 5, τόσο το έδωσε η Μακεδονία, όταν όλη η Ελλάδα υπολόγιζε 0 την Ένωση Κεντρών. Τώρα που όλοι μιλούν για 5, καταλαβαίνετε ότι η Μακεδονία θα πάει 15. Έχετε δηλαδή μηνύματα ότι τα ποσοστά σας είναι σε άνοδο? Φυσικά, μεγάλη.
και μου το λένε και άνθρωποι όπως ο Τριανταφυλόπουλος, όπως άνθρωποι που μέχρι τώρα ούτε μας υπολόγιζαν αν υπάρχουν. Και μου λένε τώρα να περιμένεις πολύ ψηλά. Τώρα το πόσο ψηλά θα κριθεί στο τέλος. Θα κριθεί πιστεύω τον τελευταίο μήνα. Όταν θα δει ο κόσμος ότι η Ένωση Κεντρών λέει κάτι, ενώ όλα τα άλλα κόμματα αλληλοκατηγορούνται και δεν λένε τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σας πω τώρα το ποτάμι, ας πούμε, τώρα στο θέμα της συμφωνίας με τους ξένους. Κάντε συμφωνία, κάντε συμφωνία. Δηλαδή, τι, είναι πολιτική αυτή. Να πει, είναι χρήσιμο να γίνει μια συμφωνία, προσέχτε, όμως τα συμφέροντα της χώρας. Τι, κάντε συμφωνία, ξεβράκωμα με κάθε τρόπο. Είναι πολιτική κόμματος αυτή. Η Ένωση Κεντρών τι λέει, ποια είναι η λύση στην παρούσα φάση. Η λύση πιστεύω σε όλες τις φάσεις, όχι μόνο στην παρούσα. Από το 9 η λύση ήταν να κόψουμε τις διπλές συντάξεις, να κόψουμε τις τριπλές συντάξεις. Έχουμε 319.000 τριπλές κύριες συντάξεις. Και τετραπλές και πενταπλές. Ναι. Να κόψουμε αυτά τα πράγματα, τα έχουν πληρώσει οι άνθρωποι εισφορές, αλλά υπήρχε και ένα κλίμα. Ένα κλίμα καθεστωτικό στην Ελλάδα. Δηλαδή όποιος πλήρωνε 2-3 φορές έβγαζε και κάποια πολλά λεφτά. Ένας που έπαιρνε μόνο 600 ευρώ πώς μπορεί να πληρώνει 3 φορές. Άρα αυτοί που πλήρωναν 3 φορές, σε 3 ταμεία δηλαδή, ήταν οι ευνοημένοι των περιστάσεων. Δεν ήταν οι αδικούμενοι. Αλλά σώζεται μόνο με την κατάργηση των. Σώζεται γιατί είναι 300. Πιστεύω ότι σώζεται, κύριε Καπιτανιό μου, γιατί είναι 319.000. Πάρτε ένα χαρτική μολύβι και βάλτε. Φανταστείτε, όταν 319.000 είναι οι τριπλές συντάξεις, κάπου 700.000 είναι οι διπλές. Φαντάζεστε τώρα για τη νούμερα. Αυτό και μόνο λέω ότι αυτό και μόνο. Όχι αυτό και μόνο. Όχι, κανένα πράγμα μόνο του δεν φτάνει. Συμπληρωματικά το εννοώ. Αυτό είναι το ένα. Άρα το άλλο είναι οι 400.000 συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται. Παρανόμως, ενώ παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ μαύρα. Και τα παίρνουν μαύρα. Και καταλαμβάνουν και τη θέση που έπρεπε να καταλάβει ο άνεργος. 400.000 δηλαδή συνταξιούχοι, με στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, εργάζονται ενώ είναι συνταξιούχοι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί τα παίρνουν, σας λέω, μαύρα. Και διότι αυτές τις θέσεις έπρεπε να καταλάβουν οι άνεργοι. Έχουμε 220.000 πολυθεσίτες. Ανθρώπους που έχουν 2-3 δουλειές δηλωμένες στις φορολογικές δηλώσεις, όταν έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Έχουμε 12.000 αποσπασμένους του δημοσίου, οι οποίοι κυκλοφορούν αρχόμισθοι. Σπανιότατα εργάζονται αυτοί, είναι οι ευνοούμενοι των κομμάτων. Έχουμε 1.500 στην Βουλή που είναι συγγενείς των βουλευτών. Ψάχτε τα αυτά τα πράγματα. Έχουμε στους Δήμους και στις 10 αργόμισθους, σε μεγάλα ποσοστά. Άρα μαχαίρι στο κράτος. Βέβαια, μαχαίρι όχι στις ασωτίες, όχι στο κράτος. Στις το κράτος εγώ το αγαπώ, το υπολείπτομαι και θέλω να το εξηγιάνω. Μαχαίρι στις ασωτίες, μαχαίρι στις πατάλες. Και αφού κάνουμε αυτή την αυτοκάθαρση σε όλα τα χρήματα κομμάτων να σταματήσουν. Στην Αμερική δεν δίνει το κράτος τα κόμματα, με διαφάνεια χρηματοδοτούνται και μέσα στο ίντερνετ τα πληροφορούμε τα όλα. Ιδιωτική χρηματοδότηση με διαφάνεια. Έχουν χορηγούς εκεί. Και εδώ, γιατί να μην. Μα και εδώ έχουν χορηγούς. Και μάλιστα αφανείς. Εδώ έχουμε μεγαλοεφοπλιστές που κόβουν επιταγές. Ναι, εδώ δεν βγαίνουν στην. Δεν βγαίνουν στην φορά. Δεν είναι καλύτερα. Είναι κρυφή αυτή. Δεν είναι καλύτερα λοιπόν να πάμε σε ένα διάφανο σύστημα χρηματοδότησης που να ξέρουμε, ένα κεντρών σήμερα πήρε 2.000 ευρώ από τον τάδε. Αύριο το κουγκουέ πήρε από τον τάδε. Το κουκουέ το παίζει ότι είναι του εργάτη. Αν μαθευτεί από ποιους παίρνει, κλείνει το κουκουέ. Και όμως θα παίρνει και κρατικά και ασυστόλος και εγκρυπτό από αλλού. Το ίδιο το κουκουέ λέει πάντως ότι στηρίζεται στις χώρες των μέλλον. Ναι, αντί να λέει λοιπόν ο καθένας να υπάρξει διαφάνεια. Δεν θα λέει. Και εγώ λέω και εσείς λέτε και όλοι και ο Τσοχατζόπουλος αν τον είχαμε εδώ θα πει ότι είναι... Πρέπει να τον χειροτονήσουμε διάκονο γιατί είναι ο νούφριος. Κανείς δεν αποδέχεται την ενοχή του. Εμείς δεν θα περιμένουμε λοιπόν όλοι να δηλώνουν αθώοι. Εμείς θα βάλουμε από εδώ και πέρα θεσμούς και κανόνες
ώστε να συλλαμβάνονται οι αδικοπραγούντες. Αυτό πρέπει να πετύχουμε. Κύριε Λεβέντη, όλα αυτά τα οποία λέτε δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Αντιθέτως, θα συμφωνήσει ότι είναι αυτά που πρέπει να γίνουν. Γιατί δεν έγιναν τόσα χρόνια και γιατί δεν γίνονται και από διαφορετικές κυβερνήσεις. Είχαμε ακόμα και κυβερνήσεις συνεργασιών ή μονοκομματικές κυβερνήσεις και καμία δεν τα έκανε. Γιατί αλληλοεκαλύπτοντο. Αυτοί οι τριπλοσυνταξιούχοι είναι και Πασόκ. Παρακαλώ, ακούω λίγο δυνατότερα τον κύριο Λεβέντη. Και ΣΥΡΙΖΑ και θα. Ένα ολόκληρο διεφθαρμένο σύστημα θα κατέρεε αν έμπαινε τάξη. Στη Βουλή, ας πούμε, οι 1500, γιατί είναι συγγενείς των βουλευτών? Για να μπορούν όλοι οι βουλευτές να βάζουν τα νύψα τους και τα παιδιά τους. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ωραίο? Γιατί δεν το σταματάμε? Δεν το σταματάμε. Ο Σιούφας στην κόρη του, ο Πολύδωρας στις κόρες, ο ένας έτσι, ο Καρατζαβέρης έχει 8 άτομα και τι έχει φύγει από τη Βουλή? Τα 8 εμμονιμοποιήθησαν. Ο Γερομητσοτάκης 17 άτομα έχει βάλει. Εμμονιμοποίησαν η αριστερά όλοι. Ένας Λεβέντης που ήταν της αριστεράς κάποτε βουλευτής, έχει το γιο του. Ο γιος του έμεινε μόνιμος εκεί, στους 1500. Ο Λεβέντης είναι εκτός πολιτικής πια. Και δεν είναι κακός άνθρωπος, αλλά επειδή το κάνανε οι άλλοι, το κάνει και αυτός, καταλάβατε. Υπάρχει μια τέτοια... Το κάνει ο ένας, κάνε το και εσύ, καημένε, τώρα που μπορείς. Όταν δίνει δυνατότητα ο νόμος, το κάνουν. Δεν κάνουν κάτι παράνομο. Ο νόμος όμως, εκτός από τον νόμο, κύριε Καπετάνιο. Τώρα, αν είναι νόμιμο, υπάρχει ηθική. Ο Βουλγαράκης δεν έκανε τίποτα παράνομο. Ο Καραμαλής, ξέρετε πότε κατέρευσε ηθικά? Όταν κάλυψε τον Βουλγαράκη, που είπε είναι νόμιμο. Γιατί ο λαός από ένα Καραμαλή δεν θα περίμενε μόνο το νόμιμο, θα περίμενε και το ηθικό. Και πιστεύω το όνομα Καραμαλής πότε κατεστράφει? Όταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάλυψε τον Βουλγαράκη. Οι Νεοδημοκράτες δεν τον κάλυψαν. Ο Καραμαλής έκανε το τραγικό λάθος και τον κάλυψε και άρχισε η κατηφόρα. Όλα αυτά τα οποία κατηγορείται τους άλλους ότι δεν τα κάναν γιατί έχουν συμφέροντα, τι μας πείθει ότι αν τυχόν αύριο μεθαύριο εσείς έρθετε στα πράγματα, θα τα κάνετε και δεν θα καλοαρεστείτε κι εσείς σε αυτού του είδους την διαδικασία? Τίποτα. Η πράξη πείθει μόνο. Λόγια δεν μπορεί να... Εμείς όμως μην ξεχνάτε ότι έχουμε 25 χρόνια στην πλάτη μας καταδίωξη. Εγώ βγήκα το 90 και είπα αυτά τα πράγματα. Σταματήστε τα ρουσφέτια, η χώρα θα πτωχεύσει. Γελάγανε και διοριζόντουσαν. Διορίζανε όλοι. Είπα μετά διάφορα πράγματα για το χρηματιστήριο, ότι 60 βατζίδες ετοιμάζονται να φάνε την Ελλάδα. Γελάγανε. Όμως τη φάγανε την Ελλάδα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή... Οι 25 ετών αγώνες είναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη πιστοποίηση. Θα ήμουν βλάκας, ας πούμε, να προδώσω τώρα όσα λέω. Θα ήμουν πολύ βλάκας να προδώσω 25 ετών πορεία και να εξομοιωθώ με καταστάσεις που κατακρίνω, γιατί έτσι θα δείχνει ότι δεν υπάρχει πια και τίποτα στη ζωή και στην πολιτική, ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Εμένα το στοίχημά μου σαν Βασίλη Λεβέντη είναι τι να κάνω, να πάω τώρα να με βγάλουν τρίτο κόμμα την Ένωση Κεντρών. Αυτό ζητώ, όχι μόνο 3 και 4, θα μου πείτε υπερβολικά δεν τα λες. Εγώ αυτό ζητώ, ας ακούσει ο λαός. Με τι σκοπό το ζητώ? Να πάω έξω στη Γερμανία, γιατί έχω ζήσει εκεί, εκτός από τις σπουδές μου στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχω ζήσει και στη Γερμανία. Να πάω και να πω, παιδιά, και στο πρώτο μνημονίο του Γιώργου Παπανδρέου και στο δεύτερο του Σαμαρά και στο τρίτο τώρα του Τσίπρα, βάλατε μεταρρυθμίσεις, αλλά άκαρπες μεταρρυθμίσεις που δεν οδηγούν πουθενά και κάνουν την Ελλάδα επί μονίμου βάσης ένα ντενεκέ με τρίπιο πάτο, που ό,τι ρίξω από πάνω φεύγει από πάνω και είμαστε πάντα στον ίδιο παρανομαστή. Πρέπει να αλλάξουμε τις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν άλλες μεταρρυθμίσεις, οι παθογένειες που τις βάζουν οι άλλοι κάτω από το χαλί για να αυτοπροστατευθούν τα δικά τους τα παιδιά. Και εγώ σε 5-6 μήνες τη χώρα σας την ξανακάνω πάλι να σηκωθεί όρθια. Είναι λάθος οι μεταρρυθμίσεις που βάζει η Μέρκελ. Γιατί η Μέρκελ δεν ξέρει καλά την Ελλάδα. Δεν ξέρει ότι υπάρχουν εταιρείες εδώ που δεν πάει καθόλου. Δηλαδή σε Δήμο της Αττικής 770 μισθοδοτούνται και πάνε μόνο 400 και δουλεύουν. Οι άλλοι 330 είναι αργόμισθοι. Η Μέρκελ δεν το ξέρει αυτό. Και δεν μπορεί να το ξέρει ούτε η Σόιμπλε, ούτε η Μέρκελ, ούτε κανείς. Θα μας επιτρέψουν λοιπόν να συμφωνήσουμε στο 1% πλεόνασμα φέτος, 2% πλεόνασμα του χρόνου, 3%, γιατί χωρίς πλεόνασμα η χώρα πρέπει να δανείζεται. Άρα, αν θέλουμε να ζούμε χωρίς δανεικά, πρέπει να πετύχουμε το 3% πλεόνασμα.
Με κάθε θυσία. Το πώς θα το πετύχουμε είναι το ζήτημα. Διότι αν το πετύχουμε με περικοπές και φόρους. Αυτό δεν κάνουμε τίποτα. Το στίχημα είναι να το πετύχουμε και με ανάπτυξη. Γι' αυτό ζητώ, σας λέω, και τα 130 δις τα λεφτά Ελλήνων του εξωτερικού που βγήκανε να επιστρέψουν. Να κάνουμε ένα γενναίο νόμο, σκούπα, και να τους λέμε: δώστε μόνο 10%. Φέρτε τα πίσω και θα ξεχάσουμε την ατιμία που κάνατε να τα βγάλετε έξω. Ακόμη και η δίκαια ή άδικα τα βγάλατε έξω. Τα χρήματα αυτά χρειάζονται στην Ελλάδα. Είναι, αν έλθουν στις ελληνικές τράπεζες, θα ενισχυθούν πάρα πολύ και η ρευστότητα θα αυξηθεί. Ένα το κράτος. Και δεύτερον, αν δεν φτάνουν οι μεταρρυθμίσεις που λέει η Ένωση Κεντρών, θα ζητήσουμε από τους ξένους, αυτό έχω σκοπό, τα ομόλογα των τριών πρώτων, τεσσάρων πρώτων ετών, να μην τα πληρώσουμε και να μετακινηθούν στο μέλλον να διαχυθούν. Πέραν της τετραετίας, ώστε αυτά τα χρήματα να κάνουμε εργοστάσια, ξενοδοχεία. Εις δύο πράγματα βασίζει ο Λεβέντης τη νέα πολιτική της ανόρθωσης της χώρας. Όχι στα δανεικά να πλώνουμε χέρι, όχι στα μνημόνια. Ούτε μνημόνια ούτε δανεικά. Εις δύο πράγματα. Στην επιστροφή των 130 δις χρημάτων Ελλήνων που είναι έξω και πρέπει να έλθουν με νόμους, όχι αυστηρούς νόμους. Νόμους ότι αν τα φέρετε, κύριε, γλιτώνετε και ποινική δίωξη και έλεγχο και τα πάντα και ποδενέσκες, θα δώσετε ένα 10% 12% στην εφορία, αλλά θα τα φέρετε πίσω. Να είναι εδώ τα λεφτά, να είναι περιουσία της Ελλάδος. Και δεύτερον, εσείς οι ξένοι, δεν ζητάμε από εσάς ούτε να μειώσετε το ένα που λέτε χρέη, ούτε αυτά. Τα ομόλογα των τεσσάρων πρώτων ετών μετακίνηση στα πιο πέρα, να μας δώσετε την ευκαιρία αυτά τα λεφτά να τα ρίξουμε εντός Ελλάδος. Και να ξέρετε και κάτι άλλο για το χρέος που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάει για χρέος, ότι να πετύχουμε, λέει, τουλάχιστον το χρέος να μειωθεί. Οι ξένοι από το 12, όπως με διαβεβαίωσαν, έχω διαβεβαίωση επ' αυτού, έχουν υποσχεθεί ότι όταν έρθει η ώρα η Ελλάδα να έχει πλεόνασμα 3% και να ξαναβγεί στις αγορές, όσο και να είναι το χρέος 180-200, θα το πάνε 120. Θα κάνουν κούρεμα. Ναι, μόνοι τους το έχουν πει. Αλλά περιμένουμε. Μόνο που το χρέος σου έχει φτάσει 400 δις. Πρώτα κάντε μεταρρυθμίσεις. Ναι. Πρώτα τα πλεονάσματα και μετά η δική μας υποχρέωση να πάει το χρέος από 180 ή 200% του ΕΠ να πάει 120. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει. Πρώτα λέει κουρεύτε το. Και να μην γίνει μετά. Και να πιστεύει στον κρατισμό αυτός και να ξανανοίγει την ΕΡΤ και να κάνει όλα αυτά τα έσχη που κάνει. Λοιπόν, δεν είναι κορόιδα και ξένοι. Τη φορά αυτή. Μας έχουν μάθει. Θα μας παρατηρήσουν, θα μας εποπτεύουν, θα κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό είμαι βέβαιος ότι αν είναι τρίτο κόμμα η Ένωση Κεντρών και πρώτο ας είναι ο Τσίπρας, ας είναι όποιος θέλει, θα σωθεί και ο πρώτος. Γιατί από κρατικοδίαιτη και από άκαρπου προγράμματος, με τη στήριξη της Ένωσης Κεντρών, θα φέρουμε αποτέλεσμα και θα σηκωθεί η χώρα ξανά στα χέρια. Ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε Λεβέντη, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε και χρόνο, γιατί και εσείς πρέπει να πάτε σε μια ομιλία. Στην ομιλία θα πάω τώρα, να ακούσουν όλοι ότι έχουμε ομιλία στο, πώς λέγεται, Μετρόπολης καφετέρια, πίσω από το γήπεδο του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα που αγαπάτε εδώ. Βεβαίως. Και γι' αυτό πάμε δίπλα. Ωραία. Όποιος θέλει λοιπόν θα σας βγει από εδώ και μετά εκεί. Την αγάπη μου από την Ένωση Κεντρών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και εάν μου κάνετε το χατήρι και την κάνετε την Ένωση Κεντρών τρίτο κόμμα, θα δείτε τι θα κάνω εγώ για τη Μακεδονία. Ό,τι αποφασίσει ο λαός. Σας ευχαριστώ, κύριε Λεβέντη. Καλό βράδυ.